Το απόγευμα της Τρίτης τελέστηκε ο αγιασμός στο νέο χώρο του Συλλόγου Πνοής στον παλιό παιδικό σταθμό επί της Οδού Τσολάκη. Μεταξύ άλλων, η πρόεδρος του Συλλόγου, Ιωάννα Χατζηβαρίτη, αναφέρθηκε στο νέο κτίριο που στεγάζεται πλέον η πνοή, έκανε αναφορά στις δράσεις του φορέα, ενώ εξέφρασε και την αισιοδοξία της για το μέλλον. Ξεκινούμε την καινούργια χρονιά στο νέο χώρο της πνοής, που βρίσκεται στο πρώην ορφανοτροφείο, να το πούμε. Το ξέρουν όλοι οι Καβαλιώτες με αυτόν τον ορισμό. Είναι το παιδικό σταθμός στην Τζολάκη 23, ένας χώρος που μας παραχωρήθηκε από το Δήμο Καβάλας και το νομικό πρόσωπο των παιδικών σταθμών. Τον φτιάξαμε, τον βελτιώσαμε. Μπορέσαμε και αναπτύξαμε όλες τις δράσεις που έχουμε στην πνοή και είναι πάρα πολλές. Τα κοινωνικά μας φροντιστήρια των 32 παιδιών και των 16 καθηγητών, το τμήμα των καλλιτεχνικών εργαστηρίων, όπου γίνονται για όλο το χρόνο, προετοιμάζονται πράγματα που εκθέτουμε στις εορταγορές. Τα έσοδα όλα πάνε στα σπουδαστικά επιδόματα των 8 φοιτητών που σπουδάζουμε έξω από την Καβάλα. Το τμήμα του ρουχισμού, του ηματισμού, της υπόδησης, το τμήμα του κοινωνικού παντοπολίου μας, του μικρού παντοπολίου της πνοής, που από το 2007 παρέχει τρόφιμα σε 100 οικογένειες της πόλης μας. Και βέβαια το τμήμα της ψυχολογικής υποστήριξης, του μητρικού θυλασμού. Είμαστε πολύ επίπεδοι. Υπάρχουν πολλές ανάγκες και υπάρχει πολύ μεγάλη εθελοντική προσφορά. Στα εγγένεια το παρονέδωσαν και αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης.